γύρω στην Καρδίτσα, στη Λάρισα εν προκειμένου, στο Στεφανοβίκιο, στο Βόλο, στην γειτονιά μας. Μια σειρά βάσεις οι οποίες αποτελούν στόχο και ταυτόχρονα σημεία επίθεσης προς τις εταιρική προς της Ρωσίας που γίνεται από τη μεριά του ΝΑΤΟ, Ευρωπαϊκή Ένωση κλπ. Εμείς λοιπόν θέλουμε να δυναμώσουμε την πάλη μας, ώστε να κλείσουν τώρα όλες αυτές οι αμερικανονατοικές βάσεις, να σταματήσει ή να ματαιωθεί κάθε εμπλοκή της χώρας μας σε αυτούς τους υπερηπευτικούς πολέμους και κυρίως να μην φύγει κανένας φαντάρος εκτός συνόρων. Υπάρχει ένα συγκεκριμένο πλαίσιο πάλι, σε αυτό που λέμε τώρα, που με αυτό το πλαίσιο, με αυτό το μπούσουλα, έχουμε προγραμματίσει μια σειρά από δραστηριότητες που θα πραγματοποιηθούν το επόμενο διάστημα. Επομένως, ξεκινώντας από την Παρασκευή, από αύριο, υπάρχει στο Δημοτικό Σχολείο της Μητρόπολης μια εκδήλωση η οποία θα συνδυαστεί με δραστηριότητες των παιδιών, καλλιτεχνικές δραστηριότητες, με ζωγραφική, με μουσική, με τραγούδι, με ζητήματα που τα έχουν επιλέξει εκπαιδευτικός που είναι και μέρος της Επιτροπής Ειρήνης στον χώρο του Σχολείου της Μητρόπολης. Το κύριο βάρος, χωρίς να σημαίνει ότι υποκριθούν τα άλλα, έχει να κάνει με την εκδήλωση που έχουμε την Κυριακή. Την Κυριακή στις 22 του μήνα, λοιπόν, στις 7.30 ώρα, συγκεντρωνόμαστε στο μνημείο της Εθνικής Αντίστασης στην είσοδο της πόλης, απέναντι από το αθλητικό πάρκο. Κάνουμε πορεία στους δρόμους της πόλης και καταλήγουμε στην πλατεία Πλαστήρα. Όπως στην πλατεία Πλαστήρα, πέρα από την καθιερωμένη ομιλία της Επιτροπής Ειρήνης, θα υπάρχουν 2-3 χαιρετισμοί, θα υπάρχει ένα δρόμενο το οποίο υποστηρίζει το μουσικό, το θεατρικό σχήμα από το θέατρο Όψης. Αναφέρεται, όπως γράφουμε και στο δελτίο μας, στις Τροάδες και μάλιστα σε ένα χωρικό των γυναικών που σηματοδοτεί και την πολιτική διάθεση, το πολιτικό κλίμα και τις συνέπειες του πολέμου κατά κάποιο τρόπο. Επίσης, στη συνέχεια θα υπάρχει μουσικό πρόγραμμα που το υποστηρίζει ο Πανηλίζους Μουσικός Σύλλογος, το παράδειγμα της Καρδίτσας, το οποίο είναι από τους φορείς που στηρίζουν και τις εκδηλώσεις της Επιτροπής Ειρήνης. Την Τρίτη, στις 14 του μήνα, στην πλατεία Γιορτάση, Λάπα, όπως την ξέρουμε, θα υπάρχει η παράσταση Καραγκιόζη από το θέατρο Σιώνα του Μάκη Χάρμπα και βέβαια χαιρετισμός αντίστοιχα της Επιτροπής Ειρήνης. Και τέλος, στις 31 του Μάη, στις 7.30 ώρα, στο Ρόπτρο, θα υπάρχει συζήτηση σε συνεργασία με τον Σύλλογο Γυναικών για ζητήματα που αφορούν τις εξελίξεις αναφορικά με τα ζητήματα του πολέμου που θέλουμε να τα αναδείξουμε και στο πλαίσιο το οποίο εμείς καταλήξαμε. Αυτές οι εκδηλώσεις τις υποστηρίζουν και άλλοι φορείς. Έγινε σύσκεψη φορέων προχθές, δήλωσαν τη συμμετοχή τους και καθημερινά προσθέτουν και καινούργιοι φορείς οι οποίοι θέλουν να ενταχθούν σε αυτή τη διαδικασία, σε αυτό το πρόγραμμα που βρίσκεται σε εξέλιξη.